έπαθε την πάσα στον Νικολαίδη, πολύ πιθανότατα θα είχε περισσότερες λύσεις. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Ντόμπος που πήρε την απόκρουση του Καλιτζάκη κερδίζουν την μπάλα. Προσπάθεια εδώ με τον Σαβεύσκη, ψάχνει τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης βγαίνει ανάμεσα από δύο παίκτες, κάνει το πλασάρισμα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να λοιπόν ο Πιστολέρο, όπως τον αποκαλούμε, στην πρώτη του ουσιαστικά επαφή με την μπάλα, πετάγεται ανάμεσα σε Αμανατίδη και Καραταΐδη και καθώς η μπάλα, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε στο ποδόσφαιρο, τιμωρεί, γίνεται ο σκόρερ της ΑΕΚ, δίνει το προβάδισμα στο 60 λεπτό του παιχνιδιού, καθώς στην παλιά αυτή που έκανε ο Σαβεύσκη, ο Ντέμις Νικολαίδης που επανεμφανίστηκε σήμερα, φεύγει με δύναμη ανάμεσα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού, προλαβαίνει με το δεξί πόδι να πλασάρει τον Χούρο και δίνει στην ΑΕΚ μισή ώρα πριν από το τέλος του παιχνιδιού το προβάδισμα εδώ, μετά από την ασίστ αυτή του Τόνι Σαβεύσκη, που είναι ασφαλώς μετά τον Ατματσίδη ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ με τον Μαχαιρίδη. Αλλάζει λοιπόν την ισορροπία του παιχνιδιού και δείτε άλλη μια φορά τη φάση, αυτό το γκολ του Ντέμι Νικολαίδη, που σίγουρα παραμένει ένας σκόρερ πάντα έτοιμος να εκμεταλλευτεί την παραμικρή ευκαιρία, το παραμικρό λάθος. Και είδατε την αντίδραση του Ντούσαν Μπάγεβιτς που είδε τους παίκτες του να χάνουν, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, από τα μάτια τους εντός εισαγωγικών τον Νικολαίδη που βρίσκεται και πάλι στο χόρτο, ενώ εδώ οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των ανθρώπων του πάγκου της ΑΕΚ όλοι κόντεψαν να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς